θα πάμε τώρα στη Λακωνία και στον Ευρώτα, διότι έχουμε ένα ζήτημα το οποίο ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Φύλων του ποταμού Ευρώτα το έχει αναδείξει. Και όχι απλά το έχει αναδείξει, προχώρησε μάλιστα και σε μηνυτήρια αναφορά. Είναι μαζί μας ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ευρώτα, με τον οποίο θα συνδεθούμε για να μας πει για τη διαδικασία την οποία ακολούθησε, την μηνυτήρια αναφορά προς τον ποταμό, και να μας εξηγήσει και τι ακριβώς έχει γίνει και πώς φτάνουμε στο σημείο της ρύπανσης. Γεια σας. Καλησπέρα από τη Σκάλα Λακωνίας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Πολύ ευχαριστούμε. Ωραία. Είναι πολύ ωραία θέματα και μου αρέσει που ψάχνετε κάθε φορά διαφορετικά πραγματάκια και βάζετε. Ευχαριστούμε. Και μεταξύ να πω κιόλας ότι είσαι στη Σκάλα Λακωνίας. Εγώ είμαι από την Τάραψα. Είμαστε κοντοχωριανοί. Μπράβο, πολύ ωραία. Σας περιμένουμε λοιπόν να τα πούμε και από κοντά. Μακάρι, μακάρι. Για πείτε μας τώρα, τι γίνεται. Καταρχάς, το προηγούμενο βίντεο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τέτοιες ομορφιές, η Πελοπόννησος και γενικά η περιφέρειά μας, όπως ξέρετε, έχει πάρα πολλές, τις οποίες δεν τις έχουμε αναδείξει. Και όχι μόνο δεν τις έχουμε αναδείξει, κάποιοι τέλος πάντων προσπαθούν να τις καταστρέψουν κιόλας πριν τις αναδείξουμε. Είμαι λίγο τώρα καυστικός σε αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε βρίσκομαι στη Σκάλα που έχουμε αυτή τη στιγμή δύο δυνατά θέματα. Το ένα οπωσδήποτε είναι το ποτάμι και είναι ένα πρόβλημα πάρα πολλών ετών, όπως πάρα πολλά ποτάμια και πάρα πολλές περιοχές, ειδικά περιοχές παραγωγικές όπως είμαστε εμείς εδώ και ειδικά ελαιόκαρπων, ελαιολάδου. Είναι λοιπόν το μέγιστο πρόβλημα εδώ του ποταμού Ευρώτα, είναι ο κατσίγαρος και τα απόβλητα γενικώς τα οποία εισέρχονται στο ποτάμι για να φεύγουν στη θάλασσα. Ο κατσίγαρος, για να εξηγήσουμε, είναι το λιόζουμο που λένε σε άλλες περιοχές. Είναι αυτό που βγαίνει, είναι υποπροϊόν της επεξεργασίας του ελαιολάδου, της ελιάς για να γίνει ελαιόλαδο. Αυτό θα ήθελα να πω στον κόσμο να γνωρίζει ότι μπορεί να μετατραπεί με μια κατάλληλη επεξεργασία σε λίπασμα, έτσι. Ο κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό. Αυτό θα έπρεπε να είχαν, αυτή την κατεύθυνση θα έπρεπε να είχαν δώσει οι φορείς και όχι να κλείνουν τα μάτια στην ουσία, στην ρύπανση αυτή που συμβαίνει τώρα. Γιατί όταν οι πολυφενόλες και λοιπά, όλα αυτά που έχει μέσα ο κατσίγαρος, ενώ είναι ευεργετικές αφού υποστούν μια επεξεργασία, όταν μπαίνουν στο ποτάμι, δεσμεύουν όλο το οξυγόνο, πεθαίνουν τα πάντα, να σας το πω έτσι απλά, φυτά, ζώα κλπ. Και ο απότερος, η απόρρια όλο αυτού είναι και η μόλυνση, όταν έχουμε ψόφια, ψάρια, όταν έχουμε τέτοια πράγματα στο ποτάμι. Να μείνουμε και εδώ. Φυσικά, γιατί όλα είναι για, και επίσης και για αισθητικούς λόγους, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν μπορείς να βλέπεις ένα ποτάμι που θα έπρεπε να είναι πηγή ζωής για τον τόπο και να το εκθέτουμε σαν trademark, ας πούμε, πώς να το πω, σαν σημείο αναφοράς, ας πούμε, του τόπου μας. Και τουριστικό κιόλα σημείο, έτσι. Τουριστικό, βεβαίως, βεβαίως. Σημείο αναφοράς πραγματικά εδώ του τόπου μας, να το έχει σε αυτή την κατάσταση. Απλά εμείς θέλουμε να σταθούμε σε δύο παραμέτρους αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, διότι, και ευχαριστούμε γιατί ξεκινήσαμε και το θέμα από την αρχή και είναι σημαντικό για να καταλάβουμε και τη λεθαντές. Αλλά εγώ να πω κάτι καταρχάς, σαν σχόλιο πριν προχωρήσει την ερώτηση. Το θέμα αυτό δεν είναι μόνο ότι κάνει κακό και στον άνθρωπο. Πολλές φορές ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει ότι η μόλυνση σε αυτό το περιβάλλον μπορεί να περάσει ακόμα και στη τροφή. Και το λέω αυτό διότι έχουμε δει και μελέτες που φτάνουμε και σε αυτό σημείο. Και πρέπει να το καταλάβουμε και αυτό οι πολίτες. Αλλά θυμάμαι ότι εσείς το κοινωνήσατε. Φτάνετε στη μητήρια αναφορά. Τι έχει προηγηθεί μέχρι τώρα, δηλαδή δεν υπάρχει από πλευρά των αρμόδιων φορέων μια λύση που να μπορέσει να εξομαλυνθεί τουλάχιστον σε πρώτη φάση κατάσταση, αν δεν μπορεί φυσικά να λυθεί οριστικά. Πολύ ωραία η ερώτηση. Τι συμβαίνει, καταρχάς, όταν λέμε βλάπτουμε το περιβάλλον, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι απλά εντάξει, βλάπτουμε τα δεντράκια και έτσι ακριβώς. Είναι ο άνθρωπος, εμείς είμαστε. Βλάπτοντας τη φύση, βλάπτουμε εμάς με πολλαπλούς τρόπους. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να μπει στο πετσί μας, δηλαδή να μπει στο μυαλό μας μέσα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, σε αυτό που μου είπατε, ναι, αρμόδιοι. Αρμόδιοι, ποιοι είναι αρμόδιοι? Κάθε αρμόδιος ή κάθε υπεύθυνος είναι αναρμόδιος, δηλώνει αναρμόδιος.
όλα οι προηγούμενοι, όλα οι προηγούμενοι, είτε κυβερνήσεις, μιλάω για όλες τις κυβερνήσεις. Μία παρένθεση να κάνω. Οι αγώνες που κάνουμε για το περιβάλλον, θέλω να ξέρετε και θέλω να γνωρίζει ο κόσμος, είναι υπερκομματικές. Είμαστε άνθρωποι από διαφορετικά πολιτικά, πολιτική λογική, ιδεολογίες και όλα αυτά και κομματικές προς Θεού. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Εδώ κοιτάμε τον τόπο μας, κοιτάμε πραγματικά τι συμβαίνει και τα συμφέροντά μας. Στην ουσία, έχουμε τις καλλιέργειές μας και τις ζωές μας. Καλά, ζείτε κιόλας, όπως είπατε κι εσείς, από τις ελιές της περιοχής. Ακριβώς, ελιές ζείτε από τη... ζείτε από, ουσιαστικά από τη φύση, οπότε πρέπει κι εσείς να την προστατέψετε για να καταφέρετε και να ζήσετε κιόλας εκεί, σε αυτή την περιοχή. Ακριβώς. Είναι σημαντικό έτσι, αυτό. Μα αυτή, ειδικά ο Δήμος μας, να το πω έτσι, ο Δήμος Ευρώτα αυτή τη στιγμή, είναι ένας αγροτικός Δήμος 100%. Ακριβώς. Δεν έχει να επιδείξει κάτι τουριστικό. Όχι, δεν έχει να επιδείξει με την έννοια του ότι δεν το έχουμε αναδείξει αυτό που έχουμε το τουριστικό, έτσι. Γιατί έχουμε, αλλά δεν το έχουμε αναδείξει. Είμαστε 100% αγροτικός Δήμος. Κύριε Δελικοσταντίνου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση και για τα καλά σας λόγια στην αρχή μας. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, ναι, βεβαίως. Θέλω να προσθέσω ότι παράλληλα λοιπόν με τον Ευρώτα, ο οποίος γίνεται αποδέκτης κατσίγαρου και άλλων αποβλήτων, αυτή τη στιγμή φτιάχνουν και το εργοστάσιο σκουπιδιών που έχει χώρο υγειονομικής ταφής υπολείμματος πάνω ακριβώς από τις πηγές του Βασιλοποτάμου και από εκεί που τροφοδοτείται ο Ευρώτας, για να τα πω πιο λαϊκά λίγο, να μην τα λέμε συνεχώς επιστημονικά. Καλά κάνετε και το λέτε. Σωστά. Γιατί... τα λέω γιατί υπάρχουν μελέτες πραγματικά. Συνεχίζουν λοιπόν να φτιάχνουν μια χωματερή πάνω ακριβώς από τον Ευρώτα. Μιλάμε για ένα κατσίγαρο τη στιγμή που θα έρθει σε λίγο πραγματικά το τοξικό απόβλητο. Τοξικό απόβλητο. Ήταν θαράμα. Πώς μπορεί να το καταλάβει, γιατί χρειάζεται ο κόσμος αυτά. Ο αρμόδιος πλέον είναι ο κόσμος. Αυτό. Έτσι. Όλοι έτσι. Οι υπόλοιποι, οι από πάνω είναι. Να μην περιμένουμε όλη την ώρα του άλλου. Και να μην περιμένουμε και όλη την ώρα του άλλου, σα κάνουμε κι εμεί κάτι. Αυτό είναι έτσι. Ένα μήνυμα. Εμεί, σαν σύλλογο παρεμπιπτόντος Ευρώπη, δεν ήθελα να το πω αυτό, έχουμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία κίνηση με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα ευρώτια, μαθαίνουμε στα παιδάκια τι σημαίνει ευρώτας, με παιχνίδια, με πράγματα. Αχ, αυτό είναι τέλειο. Αυτό πρέπει να το βγούμε σε μια εκπομπή ολόκληρη. Είναι πάρα πολύ. Είναι ολόκληρη, πραγματικά. Μακάρι να τελειώσει ο COVID για να μπορούμε να συνεχίσουμε τις δράσεις μας αυτές. Θέλουμε να περάσουμε την παιδεία στα παιδιά μας. Τι σημαίνει ανακύκλωση, τι σημαίνει σε δόμαστε το περιβάλλον. Αυτό θα πούμε συγγνώμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.